Στο σημερινό βίντεο έχουμε rewards από Wicked League που μόλις πέρασε. Ήρθε ο Κώστας σε stream εδώ και έπαιξε με την ομαδάρα που έχω φτιάξει. Θέλει να παίξει με την ομάδα μου. Είναι λογικό. Το έλουσε. Θα δείτε τι rank πήγε. Ανοίξαμε rewards και πέτυχα μια κάρτα από το Food Fantasy Promo που ήθελα πάρα μα πάρα πολύ και είναι από τις καλύτερες, ίσως η δεύτερη καλύτερη κάρτα του Promo. Οπότε και αυτή τη βδομάδα είχαμε ένα πάρα πάρα πολύ ακραίο pool. Αν θες και εσύ να έρχεσαι στα streamάκια και να βλέπεις live το content, μπορείς να πας κάτω στην περιγραφή. Στο πρώτο link θα βρεις το κανάλι μας στο Twitch. Πάντα εκεί, κάνε follow και δεν θα χάνεις τα streamάκια. Rank 4. Ποιος είσαι, Κωστάρα, μπράβο, μεγάλος. Πολύ κακός. Έχουμε το πικ 87x5. Τι θα πάρουμε. Τι θα πάρουμε. Θα το ό,τι πείτε. Πικ, πικ, πικ. Κάτσε να πάρουμε τον Draco εδώ πέρα. Πικ, πικ. Κάτσε να πάρουμε τον Draco ή τη. Τη Victoria Blizzard. Θα ανοίξουμε τα 84 πρώτα. Ναι, θα ανοίξουμε τα 84 πρώτα. Okay. Πάμε. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι είμαστε πάρα μα πάρα πολύ κοντά στους 100.000 subs. Ένα τεράστιο milestone. Αν δεν έχεις κάνει sub, μπορείς να βοηθήσεις κι εσύ πατώντας το sub αν σου αρέσει το content. Θα φτάσουμε αυτό το τεράστιο milestone. Πάμε τώρα να δούμε τα rewards και μετά σας έχω και συνέχεια. Πάμε τα picks από το γουλού και μετά έχουμε future stars pick. Πάμε λοιπόν. Ναι. Ο! Πέτρο. Ο! Δίας! Τι λες ρε μαλάκα! Μαλάκα, έβγαλες Δία. Δία να πεις αυτή κανένα κοιτάει. Ωουου! 2,5 εκατομμύρια σχεδόν 2,2 βασικά, 2,3. Απίστευτο! Εντάξει, τελειώσαμε, δεν βγάζουμε κάτι άλλο, το ξέρεις. Μαλάκα, τι πάτο έχεις. Πω, κοίτα την κάρτα που ήθελα μόνο. Πω, ρε φίλε, Λουίς Δία. Και είναι και γαμάτος μέσα από στο game. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, ωραία ξεκινάμε, ωραία ξεκινάμε. Πάμε, 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 πάμε. Θα πεις το εξήγηση, πάρ' το. Τι άλλο έχουμε εδώ για να κλείσουμε τα picks. Εντάξει, μας άξιζε. Μας άξιζε ένα τέτοιο. Ναι, το δέχομαι, έτσι το δέχομαι, ρε φίλε. Δίας βγάλαμε, εντάξει. Δίας, σου βγάλα κάτι καλό. Μπράβο, Κωστάρα, μπράβο. Με παραδέχεσαι. Μπορεί να μου βγάλε τα μάτια στο gameplay, εδώ όμως, εντάξει. Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Physical, 87, ωραίο physical. Εντάξει, ναι, μια χαρά. Εδώ είναι. Όπα, 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 όπα. Αμάν. Κάτσε λίγο. Κακό σου. Κάποιος winger. Δεν είναι ο Ντοκού γιατί έχει καλό finishing νομίζω. Ναι, κάποιος winger είναι. Αυτό είναι ωραίο ρε. Ήσαν κάποια μέτρια κάρτα που νομίζουμε ότι είναι ωραία. Πολύσε. Πολύσε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν κακό. Δεν κακό, εντάξει. Για να μπει στο μάδα, αλλά. Όχι. Physical 99 jumping. Strength 99. Δεν είναι αμυντικός. Και είναι κακός 99. Κάτι μου λέει αυτό το 60 defending. Καλό dribbling εντάξει, αλλά δεν έχει agility balance. Κάτι μου λέει αυτή η κάρτα. Passing. Τρομερό shooting. Κάτι που λέει αυτή η κάρτα, είναι πολύ καλή κάρτα. Ζήρξη. Ζήρξη. Είχε 60 defending και strike. Ό,τι να είναι. Και 90 physical, 94 strength, 98 jumping. Είναι κεντρικό. Πάλι έχει καλό χειρινιακίωση. Dribbling μέτριο. Για strike. Passing μέτριο. Ω, πολύ κακό. 93 pace. Κουντανάντζ. Εντάξει, τραγικό είναι. Αλλά πολύ κακό pick ήταν, αλλά εντάξει. Πάρε τον Ολίσιο τους ή άλλους γιατί... Καλύτερο. 83x10. Πρώτο 83x10. Ναι, ναι, ναι. 83x10 έχουμε ξανανοίξει, οπότε... Ναι, είναι. Είναι. Γαλλία... Έχουμε ένα καλό Γαλλία. Αυτή από τη Stand Rain. Α, ναι, ναι. Πάμε. 87x4, ναι, είμαι έτοιμος. Δεν έχουμε... Ευκαιρό. Ρενάρ. Έχει τίποτα λόγο πίσω. Πολλά γόκα, ναι. Και Ρόδρυ τώρα. Και... Τι άλλο, έχουμε ο άλλος άνω 87. Τέσσερα, είχε μπαγκάρι, και εγώ τρία. Πάλι Πασκερό. Τώρα αυτούς, ή Exchange. Τώρα αυτούς. Είναι ένα ακραίο που έχω. Λες ένα ακραίο. Πολύ αστείο. Μαζί με τους duplicate θα πάει εκεί. Για ένα φοβερό SBC. Παρέα, ναι. Αυτά ήταν λοιπόν τα rewards. Τα είδατε, τα καλύτερα από αυτά που βγάλαμε δηλαδή. Και το καλύτερο ήταν φυσικά το βλέπετε εδώ στην ομάδα. Λουίς Δίας. Εντάξει, απίστευτη κάρτα. Απίστευτη κάρτα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε γιατί είναι και παίκτης Liverpool. Και είναι μια τρομερή κάρτα που θα ήθελα σίγουρα να έχω. Και μια πανάκριβη κάρτα που δεν θα μπορούσα να αγοράσω, η αλήθεια είναι. Και μετά από όλο το grind και όλα τα καλά pulls που έχουμε το κάνει τον τελευταίο καιρό, η ομάδα είναι κάπως έτσι. Έχω και στον πάγκο εδώ τον Νούνιες γιατί θέλω να τον κάνω ένα evolution. Να έχουμε λίγο ωραία ομάδα. Κάποια στιγμή θα έρθει να Past and Present Liverpool. Και έχουμε αυτή εδώ λοιπόν την ομάδα. Έχουμε τον Ντέβες που είχατε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε τον Δίας που είδατε τώρα. Έχουμε τον Ντοκού επίσης που ήταν από τα καλύτερα pool που έχουμε βγάλει. Και γενικά η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ήρθε η ώρα να παίξουμε λίγα playoffs. Λέω να παίξουμε playoffs, Weekend League playoffs, να μπούμε έτσι μαζί, να τη δοκιμάσουμε λίγο την ομάδα. Βάλουμε και τον Νούνιες εδώ για να τελειώσω το Evolution. Να παίξουμε ένα δύο ματσάκια playoffs, εγώ λέω, να δούμε και τι θα κάνει ο Δίας, τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Να πάρετε μια γεύση από την ομάδα. Για φύγαμε. Για να δούμε πρώτο game τι αντιμετωπίζουμε. Γιορίς, Φαντάι, Γκόμες, Walker, Evolution.
Χάλαντ, αυτός ο Χάλαντ τώρα είναι λίγο unpopular. Και αυτός κάνει ένα evolution στον Όντεγκαρντ από ό,τι είδα. Για πάμε, πάμε. Ξεκινάμε με Νούνιες μπροστά, βέβαια, όχι Τέβεζ. Αλλά θα τον δούμε στην πορεία τον Τέβεζ, άμα είναι. Ζιντάν έφυγε. Πάρα πολύ ωραίο Ζιντάν το κου. Έλα, στον Νούνιες θέλουμε. Νούνιες. Πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι και θα το εκτελέσει ο Νούνιες, είναι σίγουρο αυτό. Δεν γίναμε το εκτελέσει ο Νούνιες, νομίζω θέλουμε και γκολ με την κάρτα την Evolution. Παίρνει τον Νούνιες εδώ. Νούνιες. Top corner δεξιά. Και δεν μπορεί να το πιάσει ο Γιωρίς, 1-0, ξεκινάμε φανταστικά. Νούνιες. Για τον Diaz. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Diaz. Έχει το technical plus. Και εγώ πάω και πέφτω πάνω στον αντίπαλο, μαγικά. Ντοκού πέρασε, Νούνιες. Νούνιες με το πράσινο 2-0 ο Νούνιες. Πάρα πολύ ωραία. Είναι καλό να σκοράρουμε με τον Νούνιες γιατί θέλω να τον κάνω Evolution. Δεν έχουμε δει πολλά από Diaz βέβαια, αλλά έχουμε δει από Νούνιες. Εντάξει, από το πουθενά. Ντοκού ανεβαίνει. Ντοκού φοβερός. Ντοκού απίστευτος. Νούνιες όχι. Λέβιος Ζιντάν. Όκαφορ. Περνάει φάουλ, κόκκινη. Βγάλουν κάτι, δεν ξέρω τι. Κόκκινη είναι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Περνάω να βάλω γκολ. Εφόσον έχουμε κάνει τα γκολ με τον Νούνιες και είμαστε σε καλή φάση να πάρουμε τη νίκη, νομίζω ότι μπορώ να βάλω τον Τέβες να το δούμε στον υπόλοιπο μάτς. Να το σου Τέβες. Δίκη, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Τέβες. Τέβες περνάει. Τέβες δεν βλέπει κανέναν. Τέβες φάουλ πάλι. Από πέναλτι. Πέναλτι. Τέλος πάντων. Πάλι πέναλτι, εκεί. Okay. Δεν έχουμε κάποιον να θέλουμε να το εκτελέσει. Ας μπουστάρουμε λίγο τα στάτς του Diaz. Πάμε. Λούις Diaz. Για το 3-0. Έκατσε στο κέντρο, λέει ο άλλος. Ασινιόν, Όκαφορ. Ήρθε η ώρα του Diaz. Τι χάνεις, ρε Diaz. Ντοκού έφυγε. Εδώ πρέπει να σκοράρει ο Diaz. Εδώ πρέπει να σκοράρει ο Diaz. Diaz με το αριστερό. 3-0. Και νομίζω ότι θα προκαλέσει το Rage Quit για τον πρώτο αγώνα. Και έχουμε Rage Quit. Πάμε στο δεύτερο ματσάκι μας. Γρήγορα, γρήγορα. Δεύτερο ματσάκι, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ζόμερ, Κίμιν Τζα. Α, πολύ, πολύ basic ομάδα. Εκτός αν είναι κανένα μερφάκι και είναι κανένα που ξέρει και έχει ξεκινήσει κανένα καινούργιο account. Θα είναι δύσκολο. Αλλιώς το έχουμε, πιστεύω. Ντοκού στο Νούνιες. Νούνιες. Νούνιες στον Diaz. Diaz. Δεν μαρκάρει ο αντίπαλος. Περνάει ο Diaz. Γκολάσο 1-0. Νομίζω θα είναι εύκολα τα πράγματα. Όκαφορ, Diaz. Περνάει ο Diaz. Δεν βλέπει κανέναν μπροστά του. Ο Diaz. Θα περάσει και τον τερματοφύλακα ο Diaz. Και με τα κουνάκι 2-0. Είναι πανεύκολα τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι πάμε να παίξουμε και ένα τρίτο match. Τώρα αυτό είναι λίγο. Νούνιες 3-0. Rage quit. Εντάξει. Ανησυχούσα λίγο σε αυτό το match ότι δεν θα βγει ο αντίπαλος γιατί ξέρει γιόλο. Α παίξουμε. Ήταν λίγο τέτοια φάση, νόμιζα. 3-0 όμως. Εύκολο rage quit. Πάμε σε τρίτο match. Πάμε σε τρίτο match. Μήπως παίξουμε έτσι κάτι λίγο πιο δυνατό. Για να δούμε ομάδα τρίτου αντιπάλου. Φαντάει Κοσούνου του Ρε Κίμιχ. Ο Πέντα κάνει. Μπονιφέι, εντάξει, δεν έχει καμιά ακραία ομάδα και εδώ αντίπαλο. Τελικά θέλουμε assist το μεταξύ με τον Νούνιες. Έχω κάνει ήδη μία. Θέλουμε άλλη μία assist σίγουρα. Και θέλουμε και τη νίκη. Και ολοκληρώσαμε το Evolution του Νούνιες. Το έχουμε και αυτό πιστεύω. Για πάμε. Νούνιες, νάτι assist. Νάτι assist, θα τελειώσει ο Όκαφορ. Δεν το τελειώνει. Νούνιες. Assist θέλουμε. Μακάλιστερ την έκανε. 1-0. Αλέξης Μακάλιστερ. Πήρε με τον Γκριμάλ, τον Μπονιφέι, στο σούτ 1-1 κατευθείαν. Έκανε κακό λάθος εκεί πέρα, δεν ξέρω, έχασε την μπάλα με τον Γκριμάλ. Μπονιφέι πάλι πέρασε, εδώ δεν κουνιόταν ο Φέρντιναντ, δεν ξέρω τη φάση. Ευτυχώς Έντερσον είναι εκεί. Νούνιες, έφυγε ο Νούνιες, το Pace το έχει αυτή η κάρτα, το έχει το Pace. Περνάει ο Νούνιες και όπως μην είχαμε κάνει την ασίστη, την κάνουμε τώρα στον Diaz. Νούνιες στον Diaz και γκολάσο. Αυτά μου αρέσουν. Μεγάλη παλιά τώρα κεφαλιά εδώ κάνει στο Πέντα. Περίεργα πράγματα από τον αντίπαλο. Κάνει και μια τρίπλα καλή. Κοντράρει και μπάλα. Είναι λίγο unpopular αυτό που κάνει ο αντίπαλος, αλλά οκ. Για απευθείας το πάει, λέω εγώ, είναι unpopular αυτά που κάνει. Το βγάλαμε εν τέλει. Και φεύγει ο Diaz. Δεν ξέρω αν είναι offside ο Diaz. Τον κόβει ο Van Dijk. Παλιά τώρα από το πουθενά εδώ στον Νατάλι. Πέρασε κι αυτή. Δεν ξέρω τι φάση εδώ ο αντίπαλος. Πάσα στον Boniface. Πάσα στον Πέντα Κονατέ. Όπα τι κάνει. Όπα και με το τάκλιν μένει μπάλα μέσα. Ασινιόν, τι γίνεται. Κάνει επίθεση και πραγματικά η άμυνα μου παθαίνει κάτι πολύ άσχημο. Κονατέ εδώ τη σώζει τη φάση. Μπαλιά τώρα πάλι. Αυτές οι μπαλιές εδώ που έχει δουλέψει ο αντίπαλος, μπράβο του βγαίνουν. Δεν τις περιμένω καθόλου η αλήθεια είναι. Γυρίζει τον Boniface. Τη γλιτώσαμε. Πάλι ο Γκριμάλ το κλέβει εκεί. Εδώ το περιμένω. Boniface. Πάνω στον Κονατέ.
Αποφεύγει τον Κονατέ, Γκριμάλντο. Γυρίζει γκολ. 2-2. Δε, ο αντίπαλος πραγματικά κάνει πολύ basic πράγματα. Δεν μπορώ να τα κόψω εγώ αυτή τη στιγμή. 2-2, έχουμε match. Δίας περνάει. Δίας με το πρασινάκι. 3-2, γρήγορα, γρήγορα. Λουίς Δίας. Εντάξει. Τουλάχιστον είμαστε μπροστά. Απλά όταν είμαστε μπροστά, κάτι γίνεται. Κάτι μαγειρεύει ο αντίπαλος και δεν μπορώ να καταλάβω τι. Εδώ παίρνει τον Boniface για να κάνει πλάγιο μέσα. Δημιουργεί εδώ. Δείτε τι έχει δημιουργήσει τώρα εδώ ο αντίπαλος. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Το τουρλουμπούκι που δημιουργεί ο αντίπαλος με αυτό που κάνει είναι τρομερό έτσι. Είναι από μόνο του ένα playstyle που έχει ανακαλύψει ο ίδιος. Και εδώ βγάζουμε εκπληκτική αντεπίθεση όμως. Και ο Τέβες εδώ θα πάρει την μπάλα και αν το χάσει από εδώ ο Τέβες θα γίνει quicksell. Οπότε την κάνω πάσα και Diaz 4-2. Γιατί θα μπορούσε να το χάσει και ο Τέβες και είπα θα τον κάνω quicksell αν το χάνε. Οπότε καλύτερα η πάσα 4-2. Λίγο πιο απλά τα πράγματα τώρα. Σέντρα λέει στο πίσω το κάρι στον Γκριμάλντο. Ωραίες ποικιλίες από τον αντίπαλο. Θα βάλω εγώ τα ούζαμα είναι. Ντοκού φεύγει, φεύγει και ο Τέβες. Τέβες δεύτερο δοκάρι, Δίας, γκολ! Σκοράρει πολύ ο Δίας σήμερα. Είπαμε να κάνουμε showcase Δίας και σκοράρει. Είναι στα σωστά σημεία όπως βλέπετε. Το attacking position φαίνεται. Και τελειώνει και τις φάσεις. Δεν θέλεις και πάρα πολλά παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία. 5-2. Τρίτη νικούλα. Όμορφα, ωραία. Ολοκληρώθηκε και το evolution του Νούνιεζ. Από το 84 από τον είχα κάνει evolution, 82 είχε πάει 84. Είχε μείνει εκεί, είχε αραχνιάσει αυτή την κάρτα. Βρήκα αυτό το evolution, δεν θυμάμαι καν πώς λεγόταν αυτό το evolution, αλλά έμπαινε ο Νούνιεζ και πήγε σε αυτή την κάρτα. Δεν βελτιώθηκε πολύ το dribbling που είναι πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει. 88 άρε Νούνιεζ μπορεί να έχει και κανένα άλλο evolution και να μπαίνει και εκεί. Μπορεί να τον βελτιώσουμε λίγο παραπάνω. Είδατε λοιπόν την ομάδα, είδατε Δίας πάρα πολύ εν δράση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μην ξεχάσετε, φτάνουμε πάρα πολύ κοντά στους 100.000. Αν δεν έχεις κάνει sub, κάνε sub να βοηθήσεις να φτάσουμε αυτό το milestone και συνέχισε να βλέπεις βίντεο από το κανάλι. Εδώ.